κλείσαμε με τον Γιώργο Πιέρο, το θέμα αυτό της αποφυλάκησης του Νίκου Μιχαλολιάκου. Η κυρία Ζαΐρη, η πρώην πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων, είναι κοντά μας να την ευχαριστήσουμε πολύ, να την καλημερίσουμε. Καλή Ανάσταση, κύριε Ζαΐρη. Καλημέρα, καλή Ανάσταση. Καλημέρα, καλημέρα. Και τηλεφωνικά θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη. Θα τον έχουμε σε λίγο, δικηγόρος κύριος Παπαδάκης, τον έχουμε σε λίγο. Είμαστε μαζί. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Ζαΐρη. Πώς γίνεται, πώς λαμβάνεται αυτή η απόφαση για ένα καταδικασμένο που ναι μεν έχει κτίσει τα 3/5 της ποινής του και έτσι όπως λέει ο νόμος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να εξέλθει από τη φυλακή χωρίς να έχει μετανοήσει για τις πράξεις του? Το κριτήριο της μετάνοιας, η κρίση μάλλον για, για τη συνδρομή του στοιχείου της μετάνοιας είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, όλο το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί είναι κατά πόσο έχει αιτιολογηθεί το βούλευμα με επαρκή τρόπο και δεν αφήνει κενά και υπόνοιες μεροληψίας. Ναι. Δηλαδή, όλο το ζήτημα βρίσκεται στο τι ακριβώς έχουμε πει για να πούμε ότι δεν έχει μετανοήσει. Ναι. Ποιοι το κρίνουν αυτό? Ποιοι το κρίνουν? Οι δικαστές. Οι δικαστές. Δικαστικό συμβούλιο είναι. Οι δικαστές οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή όπου είναι φυλακισμένος ο κ. Μιχαλολιάκος. Ναι, έτσι προβλέπει ο νόμος. Έτσι προβλέπει ο νόμος. Ναι. Τώρα, περιμένουμε ωστόσο την έφεση της εισαγγελίας, κυρία Ζαΐρη. Ναι, αυτό είναι ένα δικαίωμα του εισαγγελέα, ο οποίος εμπροκειμένου δεν ξέρω το ίσκησης και θα το ασκήσει, δεν γνωρίζω. Αλλά είναι πάντα ένα δικαίωμά του. Το δικαστικό συμβούλιο, ναι. Το σκεπτικό της απόφασης, θέλουμε να μας το εξηγήσετε λίγο, γιατί εδώ ως επιχείρημα για την έφεση της εισαγγελίας είναι ότι ο ίδιος δεν έχει μετανοήσει για τις πράξεις του, δεν νιώθει καμία μεταμέλεια, επιμένει ουσιαστικά στους ισχυρισμούς του, δεν βλέπει να έχει πράξει κάτι λάθος, δεν βλέπει εγκληματική οργάνωση, δεν βλέπει δολοφονίες, δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά τα χρόνια ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Άρα, για ποιο λόγο όλα αυτά δεν ελήφθησαν υπόψη από το δικαστικό συμβούλιο? Μπορείτε εσείς να μας εξηγήσετε το σκεπτικό? Δεν έχω καταφέρει να δω το σκεπτικό, γιατί άλλωστε δεν είναι και δημόσιο. Ναι. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει, εκτός από την φράση «δεν μετενόησε», θα πρέπει να περιλαμβάνει η απόφαση και τα στοιχεία στα οποία βασίζει αυτή την κρίση της μη μετάνοιας. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να έχει κάνει για να θεωρηθεί ότι έχει μετανιώσει και δεν το έπραξε. Ναι. Τώρα, το γεγονός ότι δεν αποδέχεται την εγκληματική οργάνωση, αυτό συμπλέκεται με το ζήτημα της περιστατικής του γραμμής. Δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι δεν μετανοεί κάποιος ο οποίος εμένει στην περιστατική του γραμμή. Ναι. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητή. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα, με συγχωρείτε κυρία Ζαΐρη, λίγο από το κοντρόλ να μας βοηθήσετε. Με τον ήχο, παρακαλούμε. Να δυναμώσουμε λίγο τον ήχο της κυρίας Ζαΐρη, δεν μπορούμε να την ακούσουμε πολύ καθαρά. Είναι λίγο να κάνουμε ερωτήσεις, λίγο παραπάνω τον ήχο. Ναι. Ωραία. Να πάμε και στον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα, καλή Ανάσταση. Μας ακούτε τώρα? Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πώς είναι δυνατόν να αποφυλακίζεται ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για μία ποινή την οποία δεν έχει μετανοήσει, δεν έχει ζητήσει μία συγγνώμη? Κοιτάξτε να δείτε, έχει τεθεί το θέμα από χθες. Πράγματι, το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί το βούλευμα, ναι, μας στερεί τη δυνατότητα να γνωρίζουμε το σκεπτικό του. Το σκεπτικό ψάχνουμε, ακριβώς. Ήθελα να συμβάλλω στη συζήτηση είναι το εξής. Δεν είναι το κεντρικό ζήτημα αν έχει μετανοήσει ή όχι. Το κεντρικό ζήτημα είναι αν η διαγωγή του μέσα στη φυλακή, ναι, αποδεικνύει την επικινδυνότητά του για τέλεση νέων εγκληματικών πράξεων σε περίπτωση αποφυλάκησης. Αυτό, ναι, το οποίο είναι και το κριτήριο του άρθρου 106 του ποινικού κώδικα, ως προς το οποίο η διάταξη αυτή είναι ίδια με όλα τα νομοθετικά καθεστώτα που ίσχυσαν την περίοδο της φυλάκησής του, διότι είμαστε και ακροατές μιας απίθανης κοκορομαχίας σχετικά με το ποιος κώδικα φταίει και τα λοιπά. Ναι. Η ευθύνη είναι των δικαστών που εξέδωσαν το βούλευμα, διότι όφυλαν να δουν το εξής, ότι και από το 2020 τον Οκτώβριο που φυλακίστηκε ο Μιχαλολιάκος, η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, εξασθενημένη μεν, δεν έπαψε όμως να υπάρχει. Με άλλα ονόματα, έτσι. Δούριος ύπωσε. Δεν έπαψε να πραγματοποιεί εγκληματικές πράξεις, τις, ναι, οποίες
από τη φυλακή ο Μιχαλονιάκος επιδοκίμασε και με αυτόν τον τρόπο συνέβαλε, εξακολουθούσε να συμβάλλει στη δράση της. Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο όφιλε να δει το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Λαμίας και ο εισαγγελέας, που παρότι ήταν αρνητικός, ήταν με λάθος σκεπτικό αρνητικός, που του δίνει το δικαίωμα να ηρωοποιείται και να λέει ότι διώκεται για τις απόψεις του τάχα, ναι, ο ιδεολόγος. Και ελπίζω αυτό να το δει το Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας, εφόσον ασκηθεί έφεση, πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Πάντως, διαβάζουμε από χθες, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι σύνθετο και για εμάς, δεν το παρακολουθούμε, δεν το γνωρίζουμε ακριβώς τι ορίζεται και από τον νόμο, ότι δεν ήταν μονόδρομος, κυρία Ζαΐρη, για τους δικαστές αυτή η απόφαση. Έτσι δεν είναι, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Ποτέ δεν είναι μονόδρομος η απόφαση. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του όπως ορίζεται από την νομοθεσία του 18, δεν είναι μονόδρομος για να ισχύσει αυτή η απόφαση. Ασφαλώς και όχι, αυτό είναι το ένα κριτήριο. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία ο νόμος θέτει και ο δικαστής με βάση όλα αυτά πρέπει να συντρέξουν όλα αυτά ή να συντρέξουν κάποια από αυτά. Ναι. Πάντως, κύριε Παπαδάκη, μας προκαλεί εντύπωση, γιατί μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι αρχηγός και καταδικάστηκε ως αρχηγικό μέλος, ως αρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Γνωρίζουμε πόσο πολύ έχει αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των εγκληματικών οργανώσεων. Και βλέπουμε ότι εδώ και σε ένα περιβάλλον, αν θέλετε, τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερο και ευρωπαϊκά και εδώ στη χώρα μας, με το θέμα των ακροδεξιών κομμάτων, βλέπουμε ότι το Δικαστικό Συμβούλιο παίρνει αυτή την απόφαση, λαμβάνει αυτή την απόφαση. Εσείς ως νομικός, πώς το ακούτε αυτό, πώς το εκλαμβάνετε? Κοιτάξτε να δείτε κάτι, είναι μια τεράστια πρόκληση και για τα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους, και για το αντιφασιστικό κίνημα και για τη δημοκρατική κοινή γνώμη. Και μάλιστα σε μία περίοδο, λίγες μέρες μετά την επέτειο της Χούντας του Απριλίου του 1967. Ναι. Και όσον αφορά την ποινή, θα ήθελα να θέσω τρία ζητήματα ως δεδομένα στη συζήτηση. Το ένα είναι ότι η ποινή των 13 ετών επιβλήθηκε διότι απετράπη με το νέο ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ η μείωση του ανωτάτου ορίου σε 10 χρόνια, διότι αυτό προέβλεπε το αρχικό του σχέδιο και το αποτρέψαμε με κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας συνήγορη πολιτικής αγωγής και αντιφασιστική φορής, αλλιώς η ποινή θα ήταν 10 χρόνια. Δεύτερον, οι ποινές θα ήταν πολύ μεγαλύτερες αν τους είχαν αποδοθεί και το αδίκημα του άρθρου 187α περί τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως και αντιστοιχούσε στα περιστατικά του παραπεμπτικού βουλεύματος και κάποιες ηθικές αυτουργίες για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Τρίτον, ότι και κατά αυτής της ποινής των 13 ετών εκκρεμεί εισαγγελική έφεση αντίθετη, διότι ο εισαγγελέας εφετών που την άσκησε ζητά να επιβληθεί το ανώτατο όριο των 15 ετών. Ναι. Από εκεί και πέρα, το άκουσα και από την κυρία Ζαΐρη και σωστό, δεν είναι μονόδρομος η δικαστική απόφαση, διότι αν ακούσε η συμπλήρωση ενός χρονικού ορίου για την αποφυλάκηση, δεν θα χρειαζόταν να γίνει δίκη. Θα το έκανε τον υπολογισμό η γραμματεία της φυλακής και θα το άνοιγε την πόρτα για να φύγει. Για να ζητάει ο νομοθέτης να συγκληθεί Συμβούλιο Πλημμυριωτικών, πάει να πει ότι δεν είναι δέσμη η αρμοδιότητα του δικαστηρίου να τον αποφυλακίσει, οφείλει να δει τα κριτήρια τα ουσιαστικά που είναι η επικοινωνία, όπως σας είπα πριν. Κυρία Ζαΐρη, δώστε μας λιγάκι το χρονικό τώρα από εδώ και πέρα μετά την άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα. Πείτε μας πότε θα το εξετάσουν οι εφέτες, οι εισαγγελείς. Γίνεται άμεσα αυτό. Δεν καθυστερεί. Δεν μπορώ να ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεται γενικότερα η εισαγγελία της συγκεκριμένης πόλης, αλλά γενικώς δεν καθυστερεί. Μέχρι τότε θα είναι έξω δηλαδή? Δεν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση. Άρα είναι παραμένει φυλακή. Βεβαίως. Μάλιστα. Mm-hmm. Μέχρι να οριστικοποιηθεί η απόφαση. Ναι. Άρα παραμένει μέσα, εντός του κελιού. Μάλιστα. Πότε αναμένεται να οριστικοποιηθεί η απόφαση? Άρα δηλαδή μας λέτε ότι πρώτα πρέπει να οριστικοποιηθεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και μετά να ασκηθεί η έφεση από την εισαγγελία. Σωστά? Ασφαλώς, βέβαια. Καθίστε, η έφεση σταματάει την οριστικοποίηση, για να σας το πω με απλά λόγια. Μέχρι να αποφασίσει τελικά το Συμβούλιο. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, μας το λέτε. Ακούστε, δεν μιλάμε για την έφεση επί της ουσίας της υπόθεσης.
Όχι, όχι. Για ποια αίτηση μιλάτε? Ναι. Για την αποφυλάκηση. Γι' αυτό. Ναι. Ακόμα εκκρεμωτική, όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Mm-hmm. Άρα παραμένει φυλακή. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς, κύριε Παπαδάκη, καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια μικρή παρέμβαση. Ναι, ελάτε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι πληροφορίες δημοσιογραφικές έχετε, αλλά ακούγεται από αλλού ότι ο Μιχαλολιάκος έχει ήδη αποφυλακιστεί. Και εγώ αυτό έχω ακούσει. Απλά ακούω την κυρία Ζαΐρη και... Μένουμε στη δικαστικό. Καλά τα λέει, με τη διαφορά ότι προφανώς της διαφεύγει η πληροφορία αυτή. Και δεν ξέρω, πρέπει να... Καλά, μπορούν να τον αποφυλακίσουν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Με το θέμα. Μάλιστα. Δεν το έχουν πει αυτό. Δεν είναι συγγνώμη. Εφόσον... Κύριε Παπαδάκη, βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης. Μήπως παραμένει στο κέντρο? Τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, το ξέρω. Και κατά πληροφορίες έχει ήδη αποφυλακιστεί. Λοιπόν, η εκκρεμότητα για άσκηση έφεσης κατά της απόφασης αποφυλάκησης δεν κολλεί την αποφυλάκηση. Ναι. Και η ταχύτητα με την οποία θα ασχοληθούν τα δικαστήρια είναι ανάλογη της ταχύτητας σε παρόμοιες υποθέσεις και με τα δεδομένα της Λαμίας. Μάλιστα, δεν νομίζω ότι πριν από ένα μήνα θα υπάρξει νέα απόφαση. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση για να αργήσουμε. Πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Δεν έχω αντίρρηση. Απλώς τα ελληνικά δικαστήρια είναι γρήγορα όταν είναι να κηρύσουν απεργίες παράνομες και καταχρηστικές. Μόνο τότε είναι γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, ελέγξτε το. Ερευνήστε το δημοσιογραφικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι αποφυλακισμένος από προχθές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην έχουμε εσφαλμένες εντυπώσεις. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα. Και την κυρία Ζαΐρη.